μαζί σου να πιω ένα καφέ. Μα τον επίνω μόνος στο ράδιο καφενέ. Το πίνω και ανάβολο τις μέρες τις παλιές, τις μέρες που περάσαμε μαζί σαν κρυγαλιές. Μα τώρα που απόμεινα εγώ και εγώ μαζί, για σένα ναι παραμιλώ στο άδειο μαγαζί. Χαρτιά και ζάρια στον Άσο, ρε. Καλώς τον κύριο Σταύρο. Άρα, ψήν έναν καφούι. Καφούι, με έλειψε μου καφές. Κοίτα, Σταύρο, να σου κάνω έτσι ένα τσάι. Τσάι. Πώς που να έχει και ο καφέ. Κάμε μου τσάι, ρε. Και τώρα ειδήσεις. Αψέλη, διάμος το ράδιο, ρε. Διάμος το ράδιο, ζούμε ένα νέο. Αποφυλακίστηκε σήμερα ο γνωστός επιχειρηματίας εργολάβος Κωστής Κλαβέτας. Το δικαστήριο έκρινε αβάσιμη την αίτηση της αγγελίας για ανανέωση της προσωποκράτησής του για υποθέσεις φοροδιαφυγής, ακάλυπτων επιταγών και σωρία άλλων παραβιάσεων οικονομικής φύσης και ο συλληφθής αφέθη ελεύθερος. Ο κύριος Κλαβέτας, εξεργόμενος από τις φυλακές, δήλωσε ότι πάντα είχε εμπιστοσύνη στην κυπριακή δικαιοσύνη. Ευκάλαν τον Κλαβέτα! Ξέρει το Μίτσο! Σου ρε Κωστή, Μίτσο, αν δεν το ξέρει το βάρη, πού είναι να πάει. Ο Κωστή, μα ρε, Λεβέντης. Α, ξέρεις τον κύριε Σταυρό! Για όνομα του Δίου. Ο Κωστή, να μην ξέρω που πάει. Εγώ έξες νύχτες που πέρασα εγώ, Κωστή. Μα είναι φίλος σου! Αντιστήθιος. Όταν έκλεισε τον καφενένο ο τατάς σου, πήγαινα στον καφενένο του Κωστή. Εκτός που είναι developer, ήσουν και καφενέ. Όχι, καφενέν είσαι πριν να γίνει developer. Εν που το καφενείο που γίνει εργολάβος. Όχι, τα καλούπια. Και τα καλούπια. Και τις κλαβέτες. Αλλά είχα λιλί. Ένα γίνεται τον εργολάβος. Επέταξαν τα σεβάνια, έκοψε νοικοπέδα και άρχιψε χτίσματα. Κύριε Σταύρο, δεν κατάλαβα. Τι? Δεν κατάλαβα. Καθόλου παράξενο. Να με εξηγήσεις να καταλάβω. Να σου εξηγήσω, ρε Αψί. Να σου εξηγήσω, ρε Αψί. Δεν ξέρω αν θα καταλάβεις, αλλά να σου εξηγήσω, ρε Αψί. Ο Κωστής ο Κλαβέτας είχε καφενείο. Και πιέναμε πολλοί φίλοι και παίζαμε τις νύχτες κανένα χαρτούι, ξέρεις. Α, περάσει η ώρα να πούμε. Α, φιλικό χαρτούι. Χαρτούι και φιλικό γίνεται, ρε μόνο. Έγινε. Χάνε μου την αξία, αν τον έχει κανένα ενδιαφέρον. Ο Κωστής που λαλείς έπιανε το κουπί σαν λασχάτορας. Το κουπί. Το κουπί, ρε, το δικαίωμα, ρε. Το δικαίωμα, κάθε γυρώσει στη λέσχη, δεν είσαι δικαίωμα για τη λέσχη. Είναι σαν προμήθεια, να πούμε. Κύριε Σταύρο, εγώ γιατί δεν κάνω προμήθεια. Εσύ είσαι μια αγαθή και αγνή ψυχή. Κάνει το εσένα η καρδιά σου να πιάσει ριάλια χαζίρικα, ριάψη. Χαζίρικα, δηλαδή. Ριάλια, ρίχο να δουλέψεις. Όχι, η αλήθεια είναι προϊκό να κάνουμε έτσι πράγμα. Το ξέρω. Γι' αυτόν ήσουν, είσαι και θα παραμείνεις ένας ταπεινός και τίμιος καφετζής. Δεν έχει καλύτερο, ρε να ρώσουν το. Τούτο είναι το καλύτερο. Κύριε Σταυρό, ναι. Εν το όραμα μου τούτο. Μπράβο, ρε αψί. Μπράβο. Ναι, αλλά ο Κωστής, που είναι άνθρωπος της πιάτσας που λέμε, εστίβαζε που τα δικαιώματα. Πού το κουπί? Ο κουπί δεν ξεσύλλησε. Τα Χριστούγεννα να δεις πως τρώνε και σε μέ. Α, έκανε γέντημα. Πάμα, μίξε. Να, δεν σου πω. Τα γέντημα. Σε μέ, λαλού, κάτι. Το κουμάρι ρε που συνηθίζεται να παίζουν μέσα στις πρώτες χρονιές.
Και εντύπω. Σε μένα τούτα γιατί μου το μάθει ο τατάς μου. Και διότι ο τατάς σου είναι ο κλαβετάς είναι. Ο τατάς σου είναι ο δάκης πιστός. Και τυχαίο. Ουφ, πάλι είναι κατάλαβα. Δεν με εκπλήθη καθόλου ρε έψη. Καλά, εντάλλως έγινε developer. Τα ριάλια που πιάνε που το κουπί. Με τσιν τα ριάλια, πιάνε και χτίσε σπίτι της κόρης του. Της Μερής. Ναι, της Μερούλας. Κοινός ο Μίτσος είναι τέλεια πλάκας. Είχε σπίτι έτοιμο, κύριε Σταύρο. Ναι, αλλά το σπίτι Τζίνο πούλησε το κλαβέτα σε αρρώσο και πια διπλό κέρδος. Και με εκείνο το κέρδος έκτισε ένα λοκιό σπίτια. Και πιάσε το κέρδος. Και με εκείνο το κέρδος έκτισε τέσσερα σπίτια, ναι, και πούλησε τα σε Ρώσους. Ναι. Ώστε... Δόξαζε ο Ρεάψη μου στάρταρες. Και πια έπιασε σε καλή ταχύτητα. Άκουε αλλός ωραία έγαρτε μου έτσι λέει. Εγώ κύριε Σταύρο μου για να μένει στροφάρα. Έπα και στρόφαρα δεν μου φεύγει τίποτε. Μπράβο που φέρετε. Πολύ στρόφευμα. Δεν μας θέλει σήμερα αυτή. Κύριε Σταύρο, μέσα να χωριέσαι αγάπη μου, μέσα να χωριέσαι, διότι ξέρεις την παροιμία που λέει όποιος χάνει στα χαρτιά κερδίζει στην αγάπη. Μα ισχύει και για τις πασχέντζες τούτο. Ισχύει άψε για οτιδήποτε έχει σχέση με το χαρτί. Εντάξει. Μας θέλει, έγινε τίποτε, έμαστε. Άδε ρε κανεί. Τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, κοντά άνθρωπε μου. Άσε βρε Σταυράκι μου, έσχει το ένα σκάνδαλο μετά τον άλλον. Συλλαμβάνονται οι δημάρχοι, ανακρίνονται οι τραπεζίτες, άστα. Α, έτω. Αποφυλακίστην και ο κλαβέτας. Ακούσαμε το πριν που τον Άριον κύριε Μίκη. Να το πούμε του Μίτσου να χαρεί. Εν νομίζω να χαρεί και εμείς. Τίποτε γίνεται. Αδελφέ. Αρχοντάνθρωπε μου. Ναι. Παίζουμε καλά τα πλούδι να περάσει η ώρα. Όχι γεγονός και δεν παίζουμε στις ώρα. Άντε μάνα. Το όνομα του μωρού. Όνομα του μωρού είναι φίλικο μόνο να παίξουμε το παιχνίδι. Αρχοντάνθρωπε μου. Είναι τετάβλη και φιλικό. Σαν να μεν κοστερκάζει. Οκ. Να βάλουμε 5 ευρώ. 5 ευρώ. Κύριε Μίκη, μα είσαι ένας αρχοντάνθρωπος εσύ. Γίνεται να παίζεις τάπλιν για 5 ευρώ. Δεν είμαι δηλαδή. Για όνομα του Θεού, αρχοντάνθρωπο. Okay. Να σ' ακούσει και η υψηλή κοινωνία και να σε βάλει στην πουκάν του σιβέτου. Ανέβασε το ποσό, κύριε Μίκη, ανέβασε το ποσό. Οκ. Να πούμε 10 ευρώ. Ανέβασε. Ανέβασε. Μα πόσο να τα ανεβάσω, Σταύρο μου, είναι τάβλη μου τα παίξουν. Είναι και καμιά επιστήμη. Κύριε Μίκη, εχθές, προχθές ακριβώς, ναι, έβαλα 5 ευρώ σε έναν απαρό και έγιναν 30. Καλώς σήμερα τα διπλάσω, κύριε Μίκη. 30 ευρώ και κλείσαμε. Alright, 30 ευρώ, έτσι. Για να μην χάσω και το όνομά μου στην κοινωνία, δηλαδή. Να μην γίνουμε ρεζίνε, να νομίζουν ότι παίζουμε τάβλη για 5 ευρώ, όπως είπες εσύ, έχεις δίκιο. Εντάξει, δέχτω να το παίξουμε. Αρέσκει μου το χιούμορ σου, άντε 30 και κλείσαμε. Άντε μάνα μου. Χαιρετούμε. Το πιστεύω. Γιατί. Πολύ στον συναφέρναμε. Η δύναμη της σκέψης, κύριε Μίκη. Καλό τον κύριο Κλαβέτα μας. Καλό σαν βρήκα. Να σου κάνω ένα καφέ με το βούτυμα του. Όχι, να μου φέρει μια ζυβανία, ρε Μιτσί. Μια ζυβανία έφτασε. Το Σταυράκι! Ρε Σταυρί, εσύ είσαι ρε! Ρε! Καλό και εγώ είναι να πάρ' θυμηθεί, αυτά πάρ' θυμηθεί να δω. Ρε, μην σε θυμηθώ εσένα ρε Σταυρί, αδερφέ μου! Χρόνια και ζαμάνια, μας πλήσες ρε! Να μου ρε, χρόνια και ζαμάνια! Να μου γίνεται, ρούμπα ρε!
Έτρεξα να βρεθήκαμε. Βρεθήκαμε, ρε. Sorry, μια στιγμή. Εσείς οι δυο γνωρίζεστε από παλιά. Εμείς παραγνωριζόμαστε, κύριε Μίγη. Όχι απλά γνωριζόμαστε. Πάρα μου τον Κωστή μου, ρε. Κατάλαβα, δηλαδή. Εκείλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Τι θέλει να πει, Μίγη. Εγώ, δεν. Κοίταξε, ακριβώς επειδή εσείς κινείστε στο ίδιο πεδίο σκέψης, ας πούμε, και action, και το action σας είναι περίπου το ίδιο, δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη το τι γνωρίζεστε μεταξύ σας. Είπες τα. Είπα τα. Ο Σταυράκης ήταν ο καλύτερος πελάτης μου τότε που είχα το καφένιο, ρε. Α, θυμάσαι ρε Σταυρής! Χάνονται στιγμές ευτυχίας, Κωστή. Α, μάνα μου. Η ζυβανία του κυρίου Κλαβέτα μας. Πού να την βάλω? Πού να την βάλω? Βαθύναμε. Και φέρε και μια του φίλου μου του Σταύρου και μια του φίλου μου του Μίκη να κάνουμε νησυχία. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να πιω ζυβανία που τα τώρα. Γιατί, Μίκη μου, να σου κοπεί η όρεξη? Όχι, απλώς θα είναι πολύ πρώην ακόμη. Μίγη, η ζυβανία, ένα είσαι ώρα, πίνεται πάντα και παντού. Ω. Α. Εις γύρος δια ζυβανία για τους φίλους έφτασε. Μπράβο ρε, έψε μου αυτή. Ω, ευχαριστούτε, Γιάννη. Άρα ρε, άψη ρε, ησυχία του Κωστή μας. Εσύ ξέρεις καλύτερα, κύριε Σταύρο. Έτσι έλασε μου λόγω τον καφέ, ρε. Λεβέντης. Μα ποιον όλο τον καφέ είναι, κύριε Σταύρο. Μόνον εσύ και ο κύριος Μίκης είδας. Ασένη. Καταλαβα, αφού είναι πιάσα λεγκίδηση. Ήρθεν καράς, κύριε, και δεν κεραστεί. Ναι, αλλά τα κερασμένα είναι γραμμένα. Δεν μου πειράζει. Πάλι γραμμένα είναι. Τούτο δεν αλλάζει. Καλησπέρα σας. Καλώς τον κύριο Μίκη. Ω, Σταυράκι μου, ακόμη είσαι εδώ. Αρχοντάνθρωπε μου. Τι να κάνουμε, κύριε Μίγη. Τι να κάνουμε, να φύγουμε την γερασμένη παραπονημένη, κύριε Μίγη, ανατροπή. Αυτό να μου πεις, ναι. Το μούχτι δεν μπορείς ούτε να το αρνηθείς, ιδίως στις μέρες μας, ούτε να το αγνοήσεις, κύριε Μίγη. Έτσι. Ήβρες μούχτι, κάτσε, μου λέει η παροιμία. Τι παροιμία. Που λέει ο λόγος. Σταυράκι μου. Είσαι εκπληκτικός, είσαι πραγματικά εκπληκτικός. Για το κάθε τι έχεις μια ωραία εξήγηση. Άψε μου, σε παρακαλώ έναν καπουτσίνο. Ναι, έναν καπουτσίνο με την ωραία του την κρεμόν, έτσι την οφρούγιο, έφτασε. Ό,τι πεις, ό,τι πεις, ό,τι πεις. Να μου λες, κύριε Μίγε. Ναι. Να στήσουμε εκείνον το ταβλί που αφήγαμε το πρωί, είναι οι Μητελές. Οι Μητελές, όπως την 8η συμφωνία του Σούπερ. Βέβαια, ένα τάβλιν πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει, έτσι. Λοιπόν, στην οδόν. Άντε. Αψί! Ναι. Έλα μισό λεπτό ρε μου. Έφτασε. Έλα πιάσ' τα τούτα και θέλω μια συγκέντρωση τώρα. Θα βοηθήσω και εγώ. Άρα στο γήπεδο. Εσύ φέρε το τάβλιν στο πέρα. Μπράβο. Οκ. Ο καπουτσίνο εδώ για μένα. Έλα μια νύχτα να λυτέψω με. Καμπανιά, είστε ωραία στα βράδια. Έλα, πιάνεις τις άσπρες κύριε Μίγη όπως πάντα. Πιάσω τις άσπρες όπως πάντα. Ήρθω πρώτος. Εντάξουμε κύριε Μίγη για να καλύτερα. Χαιρετίζουμε φίλους και εχθρούς. Καλώς το Μιτσάρα. Μικρέ, φέρε μου αμέσως ένα καφέ, γιατί πρέπει να πάω σπίτι, βιάζομαι. Απόψε έχω σοβαρέ κούρσε. Ω, κούρσε. Το σίγμα το τελικό πήγε περίπατο. Κύριε Μίκη, ο Μίτσος μιλάει τη γλώσσα της πιάτσας. Α, και η πιάτσα δεν χρησιμοποιεί το σίγμα το τελικό, ναι. Ό,τι είναι περιττό αποβάλλεται. Στα αδέφη κύριος Κόκος. Α, ναι, βέβαια, βέβαια. Με όποιον δάσκαλον καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Έτσι δεν είναι, Σταύρο. Έτσι, κύριε Μίκη. Κόκος, τώρα, Κόκος. Εξάρετε. Έλα. Τι νέα από τον Κοκομαρέ, Μίτσο. Α, έχει φούργες. Φούργες, τι φούργες. Μεταξύ μας τώρα, αλλά απόψε περιμένει άφιξη ατόμων incognito. Οπα. Πολιτικούς. Όχι. Επέμαρε ρε και αφάμε μας η περιέργεια. Α, δεν μπορώ να σας πω.
αλλά σαν φίλοι μου. Και επειδή τους φίλους μου τους εμπιστεύομαι, θα σας πω. Άντε βρε Τέκλον, εδώ έχουμε ένα αγώνα τάβλι, δηλαδή ή να μας πείτε να συνεχίζουμε το τάβλι μας. Απόψε στην Κύπρο έρχεται ένα σεΐχης με το χαρέμι του. Για διακοπές? Όχι. Αλλά? Από ό,τι μου είπε ο κύριος Κόκος δηλαδή, ο σεΐχης θέλει να αγοράσει κυπριακή αερογραμμή. Βαϊ βαϊ, αϊ σαλά ρε. Μα μια στιγμή, γιατί ο σεΐχης έρχεται στην Κύπρο incognito? Διότι δεν θέλω να το μάθουν οι πιλότοι. Και γιατί φέρνει το χαρέμι του? Κανένα αυτή είναι ανόητη ερώτηση. Γιατί? Ο σεΐχης πάντοτε πάει κάπου μαζί με το χαρέμι του. Εξάλλου ο οίκος της Αφροδίτης, πως τον έκλεισε. Τέλος πάντων, παιδί μου, και θα σου πω, δώσε μου προσοχή, Μίτσο, το χαρέμι, ποιος είναι να το φέρει από το αεροδρόμιο? Εγώ, ναι, θα παραλάβω το σεΐχη. Όχι μόνο, το χαρέμι. Το χαρέμι με άλλα οχήματα του Κόκος Τάξη. Δηλαδή, λίραν άκοπη είναι ο Κόκος. Και tax free. Μαγάρι να έχει δουλειά, κύριε Μηγία. Θέλουμε και κανένα δανεικό να έχει να μας διά. Εξάρτητα. Επέθανες με Σταύρο μου. Πειράζει, αγαπημένε μου. Εμπειράζει, αρχοντά, άνθρωπε μου. Κερδίζεις την αγάπη της. Α, τον μπορεί να δεις ισχύει και για το ταβλί. Καλό, ισχύει για όλα, κύριε Μίκη. Για όλα ισχύει. Όπου υπάρχουν λεφτά κάτω, ισχύει, κύριε Μίκη. Ταβλί, χακιά, πάρους. Μάνα μου και παιχνίδια του. Αλλά κύριε Μίκη, πίστεψε μου. Εν το ζήσεις, ξέρω το, αλλά έρεσε σαν το ζάρι. Σταύρο μου, δυστυχώς για σέναν, όλα αυτά που μου λες είναι παράνομα. Ναι, αλλά ουσές ότι η παρανομία ανεβάζει την αδρεναλίνη. Όχι, thank you. Thank you very much. Εμένα η αδρεναλίνη μου είναι μια χαρά. Δεν ξέρω η αδρεναλίνη του Μίτσου που θα πάει. Που θα φτάσει όταν μάθει τα νέα. Ποια νέα? Αποφυλακίσαν τον πεθερό σου. Τον Κλαβέτα. Τελείο. Όχι ρε, δεν το πιστεύω. Αψηφίσαι. Ανανέωσε τον καιρό του Μίτσου. Γιατί να πέσει ξερό σε δύο. Ρε, εν το άκουσες. Εκουμβουλήσαν τα ράδια. Είχα βραδινή κούρσα και καθότι κουρασμένος κοιμόμουν όλο το πρωί. Τώρα θα ξυπνήσει ανάποδα. Ριγνωγό. Άντρα. Αυτή την εβδομάδα σε τηλεόρες, απίθανη επιλογή δώρων για τις γιορτές. 4 γυάλινα δοχεία σερβιρίσματος ή 2 γυάλινα δοχεία για λάδι και ξύδι. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις, για να ξέρετε τι βλέπετε. Ξέρεις ότι σε όλη την Κύπρο κάθε Κυριακή μπορείς να έχεις δωρεάν κλήσεις από το σταθερό σου και δωρεάν κλήσεις και SMS από το Cita Mobile Vodafone κινητό σου. Αρκεί να έχεις σταθερό ή κινητό με τη ΣΥΤΑ. Νέο σχέδιο προνομίων από τη ΣΥΤΑ, όλα τα καλά. Γιατί και εσύ τα αξίζεις. Μπες τώρα στο sita.com.cy για να εγγραφείς το σχέδιο. Είναι πολλά τα καλά. ΣΥΤΑ. Νιώσε κοντά, φτάσε μακριά. Στο νέο τεύχος του Εύκολα και Σπιτικά Ιανουαρίου σας προτείνω δύο διαφορετικά μενού τα οποία μπορείτε να φτιάξετε για το πρωτοχρονιάτικο σας τραπέζι. Ψαρονέφρι, τυλιχτό με γέμιση και μπέικον, γκάμον με μήλο, καθώς και γλυκές χειμωνιάτικες λιχουδιές όπως σοκολατένια πουτίνκα γιορτών, γιορτινό κέικ μπανάνα και σοκολατάκια με κάρδαμο και τσίλι. Αυτή την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε απόψε στις ειδήσεις των 8. Έκκληση στο κοινό απευθύνουν οι τράπεζες για άμεση αναδιάρθρωση δανείων. Ταχύρυθμη εκπαίδευση του προσωπικού τις επόμενες ημέρες. Ξεπέρασαν τα 3 δισεκατομμύρια οι μέχρι τώρα αναδιαρθρώσεις. Θέματα οικονομίας και εκπίσεων στο επίκεντρο σύσκεψης του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών. Εντός Ιανουαρίου η Κύπρος αρχίζει διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο για την πώληση φυσικού αερίου. Αποκαλυπτικές πληροφορίες.
Εντατικές διαβουλεύσεις στην Ελλάδα και νέο μήνυμα του Πρωθυπουργού για την εκλογή Προέδρου στη μεθαυριανή τρίτη και τελευταία ψηφοφορία. Απόψε στις ειδήσεις των 8. Σπίτι στη φύση. Κάθε Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο ΡΙΚ 1. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Hashtag Get Real Life. Απροειδοποιεί το διαγωνισμό. Κοντά μου, τώρα και πάντα. Τέσσερα ναι. Είμαι μεγάλη φαν της Eurovision από πολύ μικρή ηλικία. Oh yes. Καρδιά μου στα δώσα όλα και μείνα στον αστρό κι έτσι θέλησα να σου έπρεπε. Μίτσι, τι να μου γίνει. Καλώς τον κύριο Κλαβέτ. Πολύ ζυγεία ρε. Με τόσες ζυμανίες που ήπκετε ψες, πέσαν όλοι στον ύπνο. Σιγά ρε, σιγά. Μια ποτσουά είναι μόνο να σου κάνει ρε. Εγώ κύριε Κλαβέτα μου και έναν ποτηρού είναι να πιω τεζάρ. Μα εσύ έγινε αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ρε, είσαι εξαίρεσης. Εγώ για να παίζω τέζα δεν πέρα έναν τάγκι. Πανάγια μου, τάγκι να. Ναι, τάγκι, ναι. Μα εγώ δεν έχω τάγκι με ζυβανία. Έχω λίες ποτσούες και τσίτες πολλά λίες. Να σου φέρω μια. Ναι, εσύ να πάρεις μπρος, να πάρεις μπροστά γιατί είσαι μέσα στο νου του πελάτη. Αλίμονο κύριε Κλαβέτα μου. Παίρνουν κανένα χαρτούι, παίζεις. Καλό, καλό παίζω. Σπάστρα. Ω, είσαι δυνατός παίχτης εσύ ρε. Ναι, αλίμονο. Και πάντα κερδώ. Ναι, άντε. Στρώσε να παίξω κανένα σπαστρό. Να στρώσω. Κύριε Κλαβέτα. Ναι. Να πού να βάλουμε πάνω. Θηλυκό ρε. Όχι φίλιο κύριε Κλαβέτα, να είσαι τίποτε πάνω. Γιατί ρε. Γιατί χάνει που την αξία του. Έτσι λέει ο κύριο Σταύρο. Καλά, δεν τσιμπέσου ψέματα, αλλά στη σπάστρα δεν ξερίνεται το πράγμα, εντάξει. Έτσι εξαίρεση τη σπάστρα. Να με φέρω δηλαδή το κουπί. Όχι, να μην το φέρεις το κουπί. Κόψε. Γεια σας. Ω, καλώς ήρθες πως είναι. Κύριε Κλαβέτα, τι κάνετε? Καλά, μάνα μου, καλά. Να σας ευχηθώ καλός πολίτης. Ευχαριστώ. Ξέρεις, εγώ δεν έχω παράπονο μου τις κυπριακές αρχές, αν το ξέρεις. Εγώ πάντα είχα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του τόπου. Άψε, κάνεις με ένα φραπέ για takeaway. Έφτασε. Πείτε μου, κύριε Κλαβέτα. Παίρνω, μάνα μου. Είχα σας σε πριβέτσελη ή στην ανοιχτή φυλακή? Να σου πω, εγώ δεν μπορώ τη μοναξιά. Είμαι πολλά κοινωνικό πρόσωπο. Φαίνεται. Ναι. Ξέρεις παρέες που έκανα μέσα στις φυλακές. Φαντάζομαι. Η αφρόκρεμα των φυλακών, ούλοι φίλοι μου. Σου συμβεί οτιδήποτε φώναξε. Δηλαδή? Αναλαμβάνω παντός είδους παράπονα. Και όχι μόνον. Σοβαρά? Σοβαρότατα. Θα το έχω υπόψη μου, κύριε Κλαβέτα, ευχαριστώ. Να το έχεις. Ο χτυπημένος με τον αφρόν του Κρίστη. Thank you. Γράψε το. Μα πάλε. Πάλε. Μα καταλάβετε με και εμένα. Έχει να τα γράφω όλα. Ένα λεπτό. Κάνεις μου θέμα, δηλαδή τώρα.
Χωρί Χριστή, καταλάβετε με και εμένα. Γράψε, γράψε, δεν ευκαινώ, δεν ευκαινώ. Α, είσαι που ξέρανε το χέρι μου που το γράψε, γράψε. Οκ. Κύριε Κλαβέτσα μου. Πέ μου, μάνα μου. Έχω έναν παράπονο. Πέτω. Μπορείτε να το αναλάβετε. Ας το πάνω μου. Έχω πελάτη σαν εγώ, πρέπει να πάω. Ας το πάνω μου. Thank you. Bye. Είναι τα πρόβλημα να έχεις με τα γραμμένα της Δεσποσίνης. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, κύριε Κλαβέτα. Είναι τα πρόβλημα να έχω, αλλά το... να έχω πρόβλημα στην ορθογραφία. Τούτο μόνο. Είδες. Εσύ να γράφεις ελληνικά και σε έναν ορθόγραφο. Δεν πειράζει. Εσύ να γράφεις ελληνικά, εντάξει. Δεν πειράζει. Σε λίγη ορθογραφία δεν πειράζει. Χα! Να δείξουμε τις παστρές. Μεράλη, μια ζωανία, ρε Λουτσί. Έφτασε. Θέλω παραγώ, Κωστή μου. Με να νησυχείς, κύριε Σταύρο. Ο κύριος Κλαβέτας αντέχει να πει έναν τάχη ζιβανία. Τε πώς ζει τον του τόνου, τον λιότερο. Γερό ποτήρι είναι ο Κωστής μας. Αχ, ρε Σταυρή μου, ρε, και παιδί μου, καθήν τες νύστες στη λέσκη να θυμάσαι, ρε. Την πράσινη, ρε. Να σου πω ότι εσύ συμπάσχω θα είδα ψέμα. Στείλουμε ένα. Έψη. Ναι. Πέρε μια πράσινη. Είναι τα πράσινη, κύριε Σταύρο. Τσόχα, ρε. Μ' αν και έχω. Δεν έχεις. Όχι, είχα μια, αλλά επειδή δεν την χρησιμοποιούσαμε, έκοψα την τσέκα μα την πατσαούρκα για να καθαρίσω τα παραθύρκα. Έψη, τούτο είναι ένα αμαρτία, ρε. Μεγάλη. Εθανάζιμη. Ρε, καθενείο δίχα τσόχα, έλω αντε καθενείο. Τέλος πάντων, φέρε ένα τραπέζο μάντυρο, ό,τι έχεις, όλα δάτε. Ένα σεμέδλε ευκαρύντικος έφτασε. Πάμε μέσα να παίξουμε με τη υγεία μας. Εδίαμε. Ω, καλησπέρα σας. Και καλώς τον αρχοντάνθρωπο μου και ο Θεός που σε στείλε. Ο Θεός σε στείλε με εμένα. Ετοιμαζόμαστε τώρα να γαστήσουμε ένα μπόκερ με τον φίλο τον Κωστή και να συμμετέχεις και εσύ. Λεβάτε πόκερ δίχατε στην τορκιά σου. Κοίταξε να δεις, Σταυράκι μου, εγώ ήρθα μόνο για ένα τσάι και πρέπει να φύγω. Πρέπει να πάω στο σπίτι να παρακολουθήσω το σύριαλ μου και ξέρεις, το παρακολουθώ μαζί με τη μάμα μου και... Μαζί έχουμε ένα μαζί, ρε Μίκη. Καλό, Νίκη, 102 χρονών η μάμα μου. Δεν λέεις, τέλος πάντων, ας να περιμένετε, θα πάρει τίποτε, ρε. Δεν μπορώ να το κάνω αυτόν, Κωστή μου, γιατί είναι κόντρα σε όλους τους κανόνες κατά τη συμπεριφορά. Δεν είμαστε να γορίζεις, αρχοντά, άνθρωπε μου. Όχι. Άντε, Μίκη, και το πόκερ θέλει κόσμο, μάνα μου. Όχι. Εμένα μας αφήκει να παίξουμε μόνο μας, αρχοντά, άνθρωπε μου. Γίνεται, το άντε πόκερ δίχα, μα είναι να κουβέντες εντούτες. Καλά, καλά. Ένα γύρο όμως. Ένα στον το δεύτερο και ο δεύτερος στον τρίτο. Και πάει λέγοντα. Θα πάμε μέσα. Λοιπόν, αφού είναι ένα γύρο μόνο θα παίξουμε. Βρε και καλό στο γαμπρό μου. Εστίδηκε το καρισταυράκι. Καλησπέρα σας και καληνύχτα σας. Πού πάεις? Βιάζομαι, κατά λάθος ήρθα. Κάτσε, καμένου ετοιμαζόμαστε να το στήσουμε. Ναι. Πόκερ για δυνατούς παίχτες. Ναι, μα δεν γίνεται, δεν μπορώ. Έχω υποχρεώσεις. Δεν υποχρεώσεις. Όλο και κάτι θα έχω. Λοιπόν, έφυγα. Γεια σας. Εσύ βάρτηκε να με στεναχωρήσεις ανεπανόρθωτα. Ρε Μιτσί, έστειλε στο λευκαρίτικο, ρε. Ήμπρα και τσόχα, μάλιστα. Α, μπράβο. Άντε, πάμε μέσα τα ποτά, από ψούλα που λέω μου. Άντε. Τι ανοίχτος έρεις, άνθρωπο. Ναι. Τι ανοίχτος έρεις. Κύριε Μίκη, κάνε κάτι, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να μείνω, πρέπει να φύγω. Έχω κούστα, καταλαβαίνεις. Εντάξει, ναι. Βασικά ο Μίτσος πρέπει να φύγει. Γιατί? Λόγω ειδημένων υποχρεώσεων. Α, για όλα ανειλημμένες υποχρεώσεις, δεν μπορεί. Βουλευτής ο ξαϊμπουργός. Μίτσο, ό,τι και αν έχεις, δάει στο. Τέλειωσε. Μα δεν γίνεται. Κοίταξε, βασικά ο Μίτσος πρέπει... Βασικά εγώ... Βέβαια και αγκαστεράτε ρε. Άντε, μάνα μου. Σταύρο μου, βασικά ο Μίτσος πρέπει να πάει. Να πάει. Κύριε Μίκη, κρέμομαι από το στόμα σου. Οκ. Okay.
Βασικά, ο Μίτσος πρέπει να πάει να δει τη Μέρη. Ναι, κατάλαβες, δηλαδή την αγαπάει διακάως. Δηλαδή και πρέπει να πάει να τη δει. Ας μην δηλαδή σταθούμε εμπόδιο στην αγάπη του για ένα μπόκερ. Ρε, εσύ είπα να με βουρασίζει να σας φωμίσω εσύ. Σωστό λόγος της μας. Ποτέ, μα ποτέ δεν μπορούμε θηλυκό. Εγώ ούτε θηλυκό έχασες ρε. Λα, έτσι αλλιώς η Μέρη καρτεράσε ρε. Υπάρχει λόγο να βουρείς από πίσω ρε. Να μου δεν έχεις κάνεις έκπληξη. Να τρελαθώ κύριε Κωστή. Γιατί είναι. Να τρελαθώ. Δεν είσαι εσύ που τες προάλλες. Ήρθες είπες τον Μίτσον να σταματήσει να βλέπει τη Μέρη. Οκ, Μίγη μου, καμάτι στο γατήρι. Εμπαιδί μου. Εσάρκα μου τη σάρκα μου. Oh. Γέμα μου το γέμα μου να μην της κάνω το γατήρι. Αλλά Μίγη μου. Αρσενικός που μπορεί να δει λίγο είναι λόγω αρσενικός. Ήταν που λόγατε. Είδες τώρα ήταν που κάποιος Κωστή μου, αν είσαι μας φάγες. Ήταν που λόγατε. Είναι όπως το αυκό ρε. Άλλο ρομπρός, άλλο πίσω. Είκοσι ευρώ σάμπουαρ. Αρδέμου. Να μόνο το ρέμιση. Είναι το κουπί, κύριε Κλαβέτα. Για τα δικαιώματα. Αυτό δεν είναι κουπί, ρε. Αυτό είναι ολόκληρη σκάφη. Πιάσου, ρε, ενοχλή μας, πιάσου. Να το κρατώ πάνω μου. Ας σε βολεύκει. Μιλάς, Μίτσο, μιλάς. Ό,τι και να πω, τίποτα δεν με σώζει. Μαζί. Εγώ δεν έχω φίλο, πάω πάσο. Καφενείο! Ρε καφενείο! Και θα με πελάτε, και θα με πελάτε! Και του να έρθει μέρα να γίνουμε 5-1. Να το γυρίσουμε στο χαρακτήρα. Όχι, Παναγία μου, να μου το γεμώσετε γεμάτα! Καφενείο! Έναν καφέ, ρε καφενείο! Ω, κύριε! Εκάτσαμε στο σεμέ. Όχι, όχι! Λευκαδίτικο! Αυτό που κάνετε είναι παράνομο. Δεν το πιστεύω, πώς είναι κάτι μια. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω. Έχει να βάσει πού εδώ, φίλε μου. Έχω κούρσε. Κούρσε. Εμέν τον ακούτε, εννέα ελληνικά έτσι μιλάνε. Λοιπόν, ακολουθήστε με όλοι στο τμήμα. Όχι, τσίχα κέντα! Εγώ που είχα πολύ να μπορεί να πω. Την παρτίδα να κέρδισαν την ένας βάλες. Βάλες, ποιος βάλες? Εγώ. Εσύ φίλε, να μου κάνεις αμέν κουπά. Που λαν κούπες και ρίψαν το. Όχι, εν το κουπί για τα δικαιώματα του Λεσχάτωρα, κύριε Βόρκα. Τα δικαιώματα του Λεσχάτωρα, μέσα όλοι. Εγώ συγγνώμη δεν μπορώ να έρθω, να χάσω το σύριαλ μου. Έπαιζες κουμάριν κύριε, οφείλεις να με ακολουθήσεις. Όχι, εγώ δεν έπαιζα κουμάριν, εγώ βλέπετε ήμουν μπάσο. Εν έχει σημασία. Πώς δεν έχει, αφού ήμουν μπάσο. Μέσα όλοι, μην με αναγκάσετε να καλώσω ενισχύσεις. Δεν κάνει πόνο αν καφέ δεν κατάφερα να πιω. Άντε ακολουθήστε με. Θέλεις να μείνω εγώ κύριε Όργανο να σου κάνω τον καφέ και να σου το φέρω delivery. Στο τμήμα είπα. Μη γεγονένα ανησυχείς. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην Υπριακή δικαιοσύνη. Να είσαι τέτοιοι εσείς. Άσε τα βράκια. Τα λεπτά κατάσχονται κάτω σας παρακαλώ. Τι όλα. Κατάσχονται κάτω. Κατάσχονται όλα. Να μου δεις την τύχη μου. Δίπλα στον κορυφαλό είχα ματιά 13, μα παιδί χωρίς μυαλό. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Άσε μου είχε. Άσε μου. Έλα μπορά κορή, έλα μπορά και δεν μπορώ να σηκώσω το. Δώσε μου, είσαι καλά. Ήμουν και καλύτερα. Πες μου τι έγινε, να πελάναν τα άδεια από το πρωί. Να μου να σου πω, εμένα να φύγαμε και έφυγα. Επήραμε στο δικαστήριο και... άνοιξα το στόμα μου και πάθηκε ο τρεις κουβέντες στο δικαστήριο. Λέει μου, εσύ παιδί μου μπορείς να αποχωρήσεις. Μάνα μου ρε, η άλλη πού είναι. Στο κελί 33. Εν τους έπειρα δικαστήριο. Πρέπει να τους έπειρα σήμερα το πρωί, να φυγαλώσω εμένα να φύγαμε και έφυγα. Και τώρα ειδήσεις. Κάτσε να ακούσουμε, κάτσε να ακούσουμε. Μα αφού κάθουμε.
Συνελήφθησαν 5 άτομα για κηδεία χθες βράδυ σε γνωστό καφενείο στο Καϊμακλή και κατεσχέθη το ποσό των 650 ευρώ. Οι 4 εκ των 5 οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Υπαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου κατηγορήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Το 5ο άτομο, το οποίο και φαίνεται να είναι ο ιδιοκτήτης του καφενείου Λέσχη, δεν κατηγορήθηκε και αφέθηκε ελεύθερο, αφού το δικαστήριο τον απάλαξε λόγω βλακείας. Κόρη Κρίστη, για άλλη υπόθεση που λάλλει. Νομίζω ρε. Εμπειρία. Είμαι πάλι Αράβος. Μαζί σου να πιω ένα καφέ, μα τον επίνω μόνος στον άδειο καφέ, ναι. Το πίνω και ανάβολο τις μέρες τις παλιές, τις μέρες που περάσαμε μαζί σαν κρυγαλιές. Μα τώρα που απόμεινα εγώ και εγώ μαζί εσένα, πάντα σκεφτώ μες στο άδειο μαγαζί. Το πίνεις και ανάπολεις τις μέρες τις παλιές, τις μέρες που περάσαμε μαζί σαν κρυγαλιές. Μα τώρα που απόμεινες εσύ και εσύ μαζί, για μένα ναι παραμιλάς στο άδειο μαγαζί.